Η μάχη της Κωνσταντινούπολης έμοιαζε εξ αρχής άνηση, αλλά η Άλμπα, παρότι πήγε χωρίς αρκετούς παίκτες στην ασιατική πλευρά της πόλης, έβαλε από την αρχή δύσκολα στη Φενέρ. Το τρίποντο του Έριξον στο ξεκίνημα. Ο Βέσελη συνεργάζεται με τον Ντεκολό για ένα κάρφωμα, αλλά οι Γερμανοί είναι αυτοί που έχουν πάρει τα πρώτα προβαδίσματα της βραδιάς. Εδώ θα κλέψουν μία μπάλα και θα καρφώσει ο Τίμαν στην απέναντι πλευρά, ενώ η Φενέρ έχει ισορροπήσει την κατάσταση, 20-22 για την Άλμπα. Φενέρ που έτρεχε ένα σερί 9 νικών και δεν ήθελε να το χαλάσει. Ο Μπράουν στον Κάιλο Κουίν που πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής στην τρίτη του παρουσία με τη Φενέρ και βοήθησε αρκετά μέσα στις δύο ρακέτες, 24-22. Εξαιρετική συνεργασία του Μαόντολό με τον Μπεν Λάμερς για το κάρφωμα του τελευταίου, 28-28. Σε ένα πολύ καλό βράδυ και για τον Λάμερς. Σίγμα βάζει στην πλάτη του τον Τζάρε Λέντι, δίνει μια καταπληκτική πάσα την οποία ο Έριξον μετατρέπει σε καλάθι, 34-34, αλλά δεν ήταν η καλύτερη δημιουργική στιγμή του Σίγμα. Υπάρχει και μια ακόμη καλύτερη αργότερα. Ντεκολό στον Βέσελη που καρφώνει. Παρ' όλα αυτά η Άλμπα τελειώνει το πρώτο ημίχρονο ακολουθώντας η προηγούμενη. Ο Ντεκολό δημιουργεί με μία από τις 8 assist που μοίρασε. Η Φενέρ παίρνει το πάνω χέρι, κλείνει το πρώτο ημίχρονο προηγούμενη, αλλά η δυναμική Άλμπα το παλεύει όσο της επιτρέπουν οι δυνάμεις και το βάθος της. Ο Λάμερ σε ένα ακόμη κάρφωμα, Σίγμα σε μία καταπληκτική assist πίσω από την πλάτη για ανάποδο κάρφωμα του Μπεν Λάμερς. 45-48 εύνης μπροστά οι Γερμανοί. Ο Λό δεν θα σκοράρει, ο Κάιλο Κουίν πετάει μια πάσα 25 μέτρων στον Ντεκολό που ξαναδίνει αέρα στην Φενέρμπαχτσε με 6-61-55. Τέταρτη περίοδος, ο Ντισόν Ντιπιέρ έχει πάρει φωτιά, μια ασίστ στον Ντεκολό, 74-67. Η Φενέρ χάρη στον Καναδό μοιάζει ικανή να ξεφύγει, ο Γκούντουριτς του σερβίρει μια πάσα. Ένα από τα τρία εύστοχα τρίποτα του Ντισόν Ντιπιέρ στην τέταρτη περίοδο, 80-72. Εδώ θα φύγει μετά από ένα τζάμπολ στο ανοιχτό γήπεδο για το 82-72. Και συνεχίζοντας την ραψοδία του σε μια περίοδο που σκόραρε 11 πόντους, θα βάλει άλλους τρεις σε ένα σημείο που μοιάζει όλα να έχουν τελειώσει. 85-72 όμως η Άλμπα κάνει μια ακόμη αντεπίθεση. Έριξον στον Σίγμα. Κλεισμένος πασάρι στο Φοντέκιο, ο Ιταλός μειώνει στους 3, 85-82, ξαφνικά ντέρμπι στην Κωνσταντινούπολη. Μια πολύ σημαντική επίθεση για την Φενέρ. Ο Ντεκολό θα περάσει όποιον βρει μπροστά του, ο Μπράουν θα σκοράρει ένα καλάθι που θα στείλει τη διαφορά στους 5. Και στην ουσία εδώ, παρά το καλάθι του Μαόντολό που μειώνει στο 89-84, η Φενέρ θα κερδίσει, θα πάει στο 10-0 το σερί της, πατώντας πολύ δυνατά πια στην πρώτη οκτάδα.